Ναι, γεια σας. Γεια. Ναι, με ακούτε? Ναι. Παρακαλώ, θα ήθελα το τμήμα για το δώσε σύνθημα που είχατε. Το δώσαμε. Το δώσατε. Το σύνθημα. Ποιο είναι? Δεν βγήκε ακόμα, αλλά το δώσαμε. Πού θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι αν έχουν κερδίσει? Να, εδώ σε εμάς. Πατήστε το 5. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Ναι, κατά την αρχή. Ναι, βάζω το 5. Ναι. Δεν απαντάει. Ξαναπροσπαθήστε. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Από πού καλείτε? Τι σχέση έχει, από Υπουργείο Εξωτερικών είμαι, δεν έχει σχέση. Από Υπουργείο Εξωτερικών? Καλά, ιδιώτης είμαι, απλώς καλό απ' έξω. Αχα, απαντήστε το 6. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω για τον διαγωνισμό δώσε σύνθημα. Ξέρετε, εγώ επειδή είμαι φροντιστής εδώ πέρα, μου κλητήρας, φέρνω τα γράμματα. Δεν είναι εδώ ο συνάδελφος, θέλετε. Πατήστε το 8 αν θέλετε. Και το 8 γιατί? Γιατί λείπει αυτή τη στιγμή εδώ ο συνάδελφος, έχει πάει με τον άλλον στο 8 και μιλάνε στο 8. Θα μου το πούνε. Κουτσομπολεύουνε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Το διαγωνισμό του Sky λέτε. Ναι, ναι. Μου είπαν από Υπουργείο Εξωτερικών παίρνετε. Έχει σχέση αυτό? Όχι, λέω, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσείς είστε που χειρίζεστε το Μακεδονικό. Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ. Εσύ, ο Αποστόλης, ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι? Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο. Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημεριά. Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά. Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις. Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο. Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα. Μαλάκα. Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαλεί τα ***** μεσημεριά. Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος. Δεν κατάλαβα τι λες. Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήξω το μαλλί. Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μιλά πιο με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές. Ναι, μιλάς πολύ δυνατά, ρε φίλε. Ναι, τι να κάνει, με ταΐς. Ναι, για την κουζίνα ενδιαφέρεσαι τώρα για να μην. Ενδιαφέρομαι, ναι, αλλά ήθελα να έχει κάνει χιλιόμετρα στο μαγείρεμα, δεν μπορώ έτσι. Τι να έχει? Ένσημα, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Μιλά πιο σιγά, ρε, μιλά πιο σιγά. Μια εμπειρία, δεν μπορώ πιο σιγά, σου λέει, με ταΐς. Είσαι ταΐς? Ναι, ναι. Καλά, με έρθω εγώ και σε κάνω ασύκωτο. Θα σου πω εγώ αν είσαι ταΐς, παλιωμαλάκα. Για ελαφρέ και την κουζίνα σου να κάτσουμε πάνω στα μάτια, καραγκιοζάκο. Ρε μαλάκα, τι θες την κουζίνα? Άγια σου! Τι λέτε, τι λέει με τέρι και εμένα και μαλάκα ο άλλος θα με και μου λέει ότι θέλει την κουζίνα. Προτιμώ καλύτερα τον μπάνιο. Δώσ' μου τον μπάνιο, όχι την κουζίνα. Τι είπες? Στον μπάνιο κάνεις και να μπει, στην κουζίνα τι θα κάνεις? Ούτε φαγητό δεν ξέρει να ψήσει. Τον μπάνιο θέλω τελικά. Λοιπόν, θα πιάσω τον Δημήτρη και σένα θα σε βρω, ρε πουτάκι, ποιος είσαι και θα σας γαμίσω και τους δύο μαζί. Όλα υποσχέσεις. Υποσχέσεις. Λάδι πολύ και τη γανίτα τίποτα. Να μας τα πεις από κοντά. Να σου πω κάτι καλά, σου πω, ρε πουτάκι, ας ήσουν κοντά. Να ήξερα ποιος είσαι και θα σου λέω εγώ που μαθαίνεις και πλακίτσα τώρα. Αχ, κι εγώ αυτό λέω. Ας ήμουνα κοντά και θα σου μάθαινα εγώ πώς μαγειρεύει η κουζίνα. Τι να μου μάθεις εσύ? Πώς μαγειρεύει η κουζίνα, πώς ανάβουν τα μάτια και η αιστεία. Εγώ ρε πουτάκι θα μάθω ποιος είσαι. Θα μάθω από το Δημήτρη και θα το γάψω μόλις το πρώτο απόγευμα. Εγώ ξέρω, θα το βρω. Αχ, τυχερέ Δημήτρη, τυχερέ. Αϊ γάψω αρχίδι. Γεια σας. Γεια σας. Ένα αυτοκίνητο είχα μιλήσει και πριν με μια κυρία. Ένα Πούντο. Πούντο. Ναι. Δικό σας είναι? Ποιο? Ένα Πούντο λέω που πουλάτε, το είδα στο καρ. Δεν έχω Πούντο, καρδιά μου. Δεν έχει βάλει κάποιος αγγελία? Έχω αμάξι άμα θες να σου πουλήσω. Ένα ντεσεβό με δύο άλογα. Τώρα με δουλεύει. Γιατί? Αφού σου λέω ήταν, υπήρχε μια αγγελία, τι δεν σεβόμαι με δύο άλογα. Αυτό είναι και άμα σ' αρέσει, δεν κατάλαβα το ύφος. Το θες ή όχι, τέλειωνε. Ρε ανθρωπέ μου, πήρα τηλέφωνο για αυτό το πράγμα. 7.000. Και 3.10. Άμα δεν θέλω να τα δώσω. Αν να χαθείστε την πόη. Άντε, παλιό παπάρα. Ναι. Γεια σας. Το Skype πήρα. Ναι. Λοιπόν, είδα την αγγελία ότι ψάχνετε για μεταφραστές. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω, μπορώ να στείλω κάποιο CV. Μισό λεπτό, CV, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί γίνεται ένα τεστ τηλεφωνικό. Μάλιστα. Πρέπει να μεταφράσετε κάτι από το τηλέφωνο. The masturbation goes cloud. Τι σημαίνει? Ένα λεπτάκι. The masturbation goes cloud. Ναι. Για να δούμε και εμείς αν θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Ναι, οκ. Okay. Για πείτε μου. Masturbation goes cloud. Ναι. Η μαλακία πάει σύννεφο. Συγχαρητήρια, κερδίσατε μια θέση στο Sky 100,3.
Θα ήθελα να λάβω μέρος των διαγωνισμών των πρωτοσάλτη. Ποιο διαγωνισμό? Αυτό με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε, πατριώτες, ο δική μας τη Σβήση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό δια των περιβάλλων. Ναι, ναι, έλαβε τέλος όμως. Έλαβε τέλος. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ν. Α... Ναι, ναι, τα 500. Ν. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Ν. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτη. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε? Σας παρακαλώ, μπορεί να... Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξτε. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά? Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόνς? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την Μαρτυρική? Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν. Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον? Είσαι βλάκας. Βλάκανς, δεν βαλαδενή. Λέγεται. Σας παρακαλώ. Πώς. Πάλι αυτός ο ηλίθιος βγήκε. Εγώ ηλίθιος είμαι, ναι. Παρακαλώ, Sky. Θα ήθελα να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Olympus Marathon. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, τους υπεύθυνους. Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα. Θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ, παρακαλώ. Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου την θέλετε να σας ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτονς. Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ. Τρέχετε γρήγοραν. Είμαι αθλητής από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλων αθλητής. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πας να χαθείς ηλίθιε. Έλα! Έλα ρε παιδάκι μου! Σ' αγαπάω, μ' ακούς! Πώς το σ' ακούω? Ποιος είσαι? Η αγάπη σου! Α, τη φωνή μου ακούω! Η φωνή σου τα λέει αυτά! Σε χαράδρα τηλεφώνησα! Η φωνή σου τα λέει αυτά! Σε χαράδρα τηλεφώνησα! Ναι μωρέ μαλάκα, σε χαράδρα τηλεφώνησα! Θες να πεις κάτι τώρα? Τέλειωνε! Σε είπα εγώ μαλάκα! Σε είπα εγώ μαλάκα! Γιατί είμαι και νταΐς και έχω και πολύ βαρύ τέτοιο. Είσαι νταΐς? Ναι, ναι, είμαι νταΐς. Για πάρε βαθιά να σε έχει σκύψε. Σιγά, ρε. Για πάρε βαθιά να. Σιγά, μη σου στραβώσει. Έλα, ρε, τρύπιε να. Ναι. Που σε και νταΐς. Άσε τώρα. Κάτι τέτοιο σε εσά, του έχω ψιλικοκό. Θε να βγει τώρα έξω. Γιατί να βγούμε έξω, ρε, άντρα, μόνο έξω λύνει διαφορέ. Έλα μέσα. Α, θε μέσα, σαν. Θέλω μέσα, ναι, μ' αρέσει το μέσα. Σαν δεν σ' αρέσει το μέσα. Μέσα και βαθιά, είμαι σίγουρο σ' αρέσει. Άμα έχει την πόρτα. Μωρή Λούγκρα, καλά σε κατάλαβα. Έλα, Μάστορα. Έλα, φίλος. Έλα. Έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις? Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το παπί. Τι χρώμα είναι? Το μπλε, δε στο φέρω άγγελο το πρωί. Ναι, μωρέ. Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η ντίζα. Ποια ντίζα, μωρέ? Η ντίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην ντίζα. Σε ποια ντίζα? Τη γνωστή. Ρε Μάστορα, πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε, εσύ πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω. Ο Άγγελος ότι είσαι πλακατζής, αλλά μη μου. Είμαι πλακατζής, αλλά είχαμε προβληματάκι. Δεν αστεί αυτά, θα πληρώσεις τώρα, μην μου λες τέτοια. Να είσαι να πάρεις το μηχανάκι, είναι 3 εκατοστάρικα. Τι είπες? Δεν άκουσες? Είχε πρόβλημα, σου λέω, η ντίζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, χαμηλά. Ρε μαλάκα, 5 εκατοστάρια κάνει το μηχανάκι, 3 εκατοστάρια κάνει ντίζα. Μαλάκα, εμένα μίλα καλύτερα, σε ξεμαλιάσω τσόκαρο. Να σου πω, θα γαμίσω και σένα και τον Άγγελο μαζί. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα, με λες. Θα σας γαμίσω και τους δύο. Άμα είναι να μας γαμίσει, πάει 6 εκατοστάρια, είμαι ακριβώς. Θα σε γαμίσω, έρχομαι τώρα από εκεί. Γεια, έλα να σε δω. Να πάρει την ντίζα στο χέρι. Έρχομαι τώρα. Καραγκιόζη. Σ' αφήνω τώρα, πάω να κάνω μπιντέ. Λέγεται παρακαλώ. Hey. Ναι. Εδώ στο αγρί, γιατί δεν σας ακούμε? Γιατί είστε βλάχοι και να μας ακούγατε δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Μιλάμε πρωτεβουσιάνικα. Αϊκαμίνω, μαλακά. Τι?